Η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού Κομοτηνής, ο Δήμος Κομοτηνής, το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δήμου και η Κινσέπ Θράκης Κίνητρο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, την Follow Green, περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλόγους και άτυπες ομάδες νέων, πραγματοποιούν το πρώτο Green Fest, ένα φεστιβάλ με οικολογικές ευαισθησίες από τις 6 έως τις 10 Μαΐου στην Κομοτηνή. Το φεστιβάλ εντάσσεται στο πρόγραμμα των Ελευθερίων της Θράκης. Ένα φεστιβάλ με vegan street food γεύσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια και εργαστήρια για μαθητές, πεζοπορία και εκπαιδευτικές δράσεις στη φύση για ενήλικες, τέχνη και πράσινες πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την καλλιέργεια πράσινων συνηθιών για τους πολίτες που ζουν σε αστικά κέντρα. Την Παρασκευή η έναρξη του φεστιβάλ έγινε με vegan street food και μαθητικές πράσινες δράσεις, ενώ το Σάββατο 7 Μαΐου στις 12 στο σιδηροδρομικό σταθμό επί της Ρήγα Φεραίου ακολουθεί η ανακοίνωση δημιουργίας του πρώτου πάρκου τσέπης. Οι νέοι από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομοτηνής ανέλαβα μια πρωτοβουλία και με την δική μας συνεργασία και υποστήριξη και μέσα σε αυτό το Green Fest. Θα ανακοινώσουν έτσι την δημιουργία του πρώτου πάρκου τσέπης που θα γίνει στην Κομοτηνή. Θεωρούμε πραγματικά ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί αυτά τα πάρκα τσέπης και έχουν πολλαπλά ωφέλη για τις πόλεις. Είναι έτσι μικρές πράσινες πινελιές, πραγματικά αλλάζουν το γκρίζο αστικό τοπίο. Αλλά και είναι σημαντικό ότι αντιμετωπίζεται και η απομόνωση των κατοίκων των μεγαλοπόλεων. Είναι δηλαδή έτσι, συμβάλλουν και στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων. Την Κυριακή 8 Μαΐου, το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δήμου Κομοτηνής, σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο της πόλης και την Πανελλήνια Ένωση Δασοπόνων και Διαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος, προγραμματίζουν εκπαιδευτική πεζοπορία στα όμορφα και γραφικά μονοπάτια στις περιοχές Νυμφαία, Παρχάρια και Νερόμυλη. Στη διάρκεια της πεζοπορίας, εκπρόσωπος από το δασαρχείο θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες γνώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στη χλωρίδα του δάσους. Μετά την πεζοπορία θα ακολουθήσει επίδειξη αναρρίχησης στα σύμβολα. Τη δράση υποστηρίζει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Τη Δευτέρα θα γίνει ένας μεγάλος ανοιχτός διάλογος με τίτλο «Για τη φύση about the nature». Και αυτό που θέλουμε, θα συμμετέχουν πολλές οικολογικές ομάδες, οργανώσεις, σύλλογοι, αλλά και πολίτες. Θα γίνει ένας ανοιχτός διάλογος με ατζέντα που την έχουν θέσει αυτές οι οργανώσεις. Με σκοπό βασικά να δούμε τι δυνατότητες συνεργασίας υπάρχουν και συνεργειών, να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές και να υπάρξει μια δικτύωση και να δούμε αν μπορεί να γίνει μια από κοινού, να γίνονται δράσεις. Τέλος την Τρίτη, το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνου του Δήμου Κομοτηνής, σε συνεργασία με την οργάνωση Γη, τους πορείτες Ροδόπης και τη στήριξη περιβαλλοντικών φορέων της πόλης, προγραμματίζουν βιωματική δράση με τίτλο «Από το χωράφι στο πιάτο με βιώσιμο τρόπο για μαθητές». Μαθητές θα βρεθούν σε ένα λαχανόκηπο εντός της πόλης μας και θα προγραμματίζουμε μια βιωματική δράση με τίτλο «Από το χωράφι στο πιάτο με βιώσιμο τρόπο», όπου εκεί θα παρακολουθήσουν βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια και θα διδαχθούν βασικές αρχές της βιολογικής καλλιέργειας σε αστικούς χώρους, όπως είναι με αυλές, μπαλκόνια. Θα ενημερωθούμε φάνταστο τρόπο για θέματα που αφορούν την αστική γεωργία. Στόχος, όπως σημειώνει η κυρία Σαλτσίδου, είναι το φεστιβάλ να καθιερωθεί και να πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ελπίζουμε το πρώτο Green Fest, το πρώτο φεστιβάλ, πράσινο φεστιβάλ, να καθιερωθεί, να γίνει θεσμός και να το στηρίζουν όλοι αυτοί οι φορείς, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι νέοι μας. Και να γίνεται κάθε χρόνο έτσι, να αναπτύσσεται και να εμπλουτίζεται με νέες δράσεις, γιατί πραγματικά το θέμα του περιβάλλοντος και τα θέματα που έχουμε το περιβάλλον και, και τα θέματα της κλιματικής αλλαγής είναι, θεωρούμε, πολύ βασικά.